Πώς είσαι? Εγώ είμαι πολύ καλά. Εσύ πώς είσαι? Είμαι καλά. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Καταρχήν, θέλω να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Να συζητήσουμε κάποια πράγματα. Να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Γιατί δεν μου αρέσει όλο αυτό που γίνεται. Καθόλου μα καθόλου. Και ούτε και είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να κάθομαι να μιλάμε 17 άτομα για ένα δικό μου θέμα και δικό σου θέμα. Οκ. Απλώς. Το πρόβλημα είναι ότι μάλλον αντιλήφθηκα λάθος πράγματα εγώ και μάλλον εσύ αντιλαμβάνεσαι κάποια άλλα πράγματα αλλιώς. Θες να μου πεις πρώτα εσύ, θες να μου πεις για να συνεχίσω, ή θες να πω εγώ. Έχω την εντολή. Θα μου πεις εσύ. Ωραία. Ρένια και Κατερίνα, ναι. Okay. Γιατί μάλλον. Όχι, okay. Δώσε μου πέντε. Δεν μιλάω σωστά ελληνικά. Μάκε, όχι, δεν τα ελληνικά. Δώσε μου πέντε. Όχι, καταλαβαίνω απόλυτα ελληνικά. Θεωρώ ότι είμαι ξεκάθαρη 100% απέναντι. Είπα να μιλήσω. Καταλαβαίνω άπτεστα ελληνικά. Καταλαβαίνω πολύ καλά τι μου γίνεται. Φτάσει 20 χρόνια, έχω ζήσει πολλά πράγματα στη ζωή μου. Ξέρω πολύ καλά να αντιλαμβάνομαι καταστάσεις, να καταλαβαίνω πράγματα και να νιώθω πράγματα. Αν είναι αμοιβαία, αν δεν είναι και το οτιδήποτε άλλο. Οπότε, άσε να σου πω τι πράγματα και πες μου ό,τι θέλεις. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Όλα ξεκίνησαν από τη μέρα που μπήκες σπίτι, έτσι. Πέταξες μια σπόντα, ατάκα, ό,τι ήταν αυτό, δεν το πέσε κάποιον, το πέσε σε μένα. Το πήγαμε στην πλάκα. Το είσαι πολύ βαρύ που πέταξε, πώς βγήκες. Το πήγαμε στην πλάκα, μεγάλες κόκκινο δωμάτιο. Μου έδωσες ένα κίνητρο να θέλω να σε πλησιάσω. Οκ. Ήταν ένα κίνητρο. Λοιπόν, άκουσα να δεις. Κάνε μια παύση εδώ πέρα. Συνεχίζουμε. Να σου πω κάτι. Σε κανένα παιδί, ποτέ μου, ποτέ στην πορεία μου στο παιχνίδι και ούτε στην έξω μου ζωή, δεν έχω πει ποτέ να μην πάει να μιλήσει στην κοπέλα που θα είναι δίπλα μου ή που θα φλερτάρω ή το οτιδήποτε. Αυτό μπορώ να το επιβεβαιώσω, να σου ξεκαθαρίσουν όλοι δίπλα. Του Τερζόπουλο τρόπος είναι έτσι. Δεν το έκανε για να σου δείξει ότι και καλά είσαι κτήμα μου, όπως το είπες και την άλλη φορά και το άκουσα. Λοιπόν, άκουσα να δεις τι γίνεται. Σου έχω δείξει, νομίζω, ένα πρόσωπο που δεν έχω δείξει ξανά καμιά φορά εδώ πέρα μέσα στο σπίτι. Οκ. Λοιπόν, έχω δηλώσει εδώ πέρα μέσα ότι είμαι άνθρωπος που μπορώ να δώσω πράγματα, αν νιώσω, αλλά αν απογοητευτώ και αν ξενερώσω, μπορώ και να τα κόψω σε πολύ μικρό χρόνο. Το αν θα με πειράξει μέσα μου ή δεν θα με πειράξει είναι ξεκάθαρα δικό μου πρόβλημα. Αν θα νιώσω άσχημα, αν θα το ξεπεράσω σε 5 μέρες, σε 10 μέρες, σε ένα μήνα, το ξέρω εγώ, αλλά θα το υποστώ. Οκ, άκουσα να δεις. Μου δίνεις ένα κίνητρο να σε πλησιάσω. Το θέμα είναι ότι το κατάλαβαν, το είδαν και άλλα παιδιά μου σπίτι και μου λένε: Οκ, εσένα θέλει, φαίνεται αυτό, φαίνεται εκείνο. Όχι πώς. Ναι, σίγουρα θα σύνιζε και εσένα μια άποψη από τον κύκλο σου εδώ πέρα μέσα, ωραία. Νομίζω πως σου φέρνω με τον καλύτερο τρόπο. Νομίζω πως σου έχω δείξει ένα καλό εαυτό και δεν έχω πει ποτέ μη μιλήσει με κάποιον ή να σε φέρω σε δύσκολη θέση. Ακόμα και τώρα που μιλούσε με κάποιον, ερχόμουν και έφευγα. Ήσουν μαζί μας εκεί πέρα, καθόμασταν, σηκώθηκες, έφυγες, ήρθε εδώ πέρα με τα κορίτσια, έμεινα με τη Ζένια. Δεν νομίζω πως σου είπα καμιά φορά κάτι. Αντιθέτως, είπα και στα γόρια: Θέλω η Χριστίνα να σας γνωρίσει όλους. Άκου τώρα να δεις. Πρώτον, κάναμε αυτό το. Όλα είναι λεπτομέρειες. Κάναμε διαγωνισμό αυτό το σεξ. Για σένα δεν είμαι ο σεξ άντρας. Έβγαλες έναν άλλον. Ήταν ένα κόκκινο δωμάτιο ερωτικό, αυτό που είχε πει η Μαρία, ενώ θα μπορούσες να με καλέσεις πάνω μου, το εξήγησες χθες. Εμένα μου φάνηκε άσχημα αυτό το πράγμα. Εγώ ένιωσα άσχημα αυτό το πράγμα. Στο είπα και χθες, αλλά κατανόησα αυτό που μου είπες. Οκ, λέω εντάξει, μία, δύο. Καταλαβαίνω τι γίνεται, αλλά ίσως και αυτή είναι λίγο μπερδεμένη. Χθες έγινε πάλι ένας διαγωνισμός με το ποιος ήταν ο διαγωνισμός ακριβώς. Μου είχε κολλήσει στο μυαλό μου, ποια ήταν η λέξη. Ο ιδανικός σύντροφος. Ο ιδανικός σύντροφος. Οκ. Νομίζω ότι είμαστε. Από το τέλος. Με ξέρεις, ξέρω. Όχι, είναι καιρός να. Άθεσαι κι εσύ. Θα αποχωρήσουμε. Δεν καταλαβαίνω. Together. Δεν είναι να γνωρίσουμε εδώ. Αυτό με τα αγγλικά που πετάς, δεν ξέρω τώρα τι καινούργιο είναι. Θα σε δει, πιάσει. Σιγά σιγά. I will talk to you. Θα σου μιλήσω τώρα. Λοιπόν. Αυτό που σου είπα χθες ότι θέλω να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία σε εμάς και σε μένα και σε εσένα. Ναι, μιλήσαμε για εμάς και για εμένα. Το εννοώντας, πάψε. Το εννοώντας. Θέλω σίγουρα να δώσω την ευκαιρία αυτή. Θέλω να αποχωρήσουμε μαζί. Να πορευτούμε, όσο με αντέξεις. Όσο με αντέξουμε, πιστεύω ότι θα αντέξουμε. Εγώ αντέξω μέχρι τώρα. Έχουμε και τη χημεία, έχουμε και το. Τουλάχιστον από την δική μου μεριά το συνέστημα, που μπορεί να προχωρήσουμε μαζί. Α, τουλάχιστον η δική σου μεριά. Αυτό ξέρω για μένα. Αυτή τη στιγμή το δικό σου δεν το ξέρω. Είπες ότι θα πεις η Μαρία από. Θα τη πει και άλλη στιγμή. Και εσύ. Ναι, όσο λέω τώρα, ότι το συνέστημα μου το έχω. Ναι, εγώ. Ωραία, τέλεια. Επομένως όμως ότι. Ένα και ένα κάνουν δύο. One and one. Και δύο και τέσσερα, αυτό θα μάθει. Μάλιστα. Ας μάθουμε. Απλά θέλω να.
να μείνουμε μαζί. Και σε έρχονται και σαν δύσκολα. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Καλά, ναι, σίγουρα. Αλλά... Γενικά, με αυτό δεν, όταν ξεκινάς κάτι με κάποιον, δεν σημαίνει ότι ξέρεις. Το μόνο σίγουρο και ειδικά εσύ το ξέρεις πολύ καλά αυτό, ότι δεν ενδιαφέρει το εδώ μέσα. Δηλαδή. Θέλω να το ξαναπώ, δεν το περίμενα καθόλου. Είμαι ακόμα σε φάση σίγουρα. Μήπως μου κάνει κάποια πλάκα. Είναι κακό που το σκέφτομαι έτσι. Όχι καθόλου, αλλά σου είχα πει εξ αρχής ότι. Και πριν φύγω, ότι αν τυχόν θέλεις, μπορώ να με έξω, να σε περιμένω να προχωρήσουμε έξω. Σου είχα πει αλλιώς, σου είχα πει ότι ξέρει κάτι, ίσως κάποια στιγμή, αν τυχόν φύγω κάποια στιγμή, να ξαναπιστέψω πίσω. Να που τα φέρει ζωή έτσι, μετά από 2 εβδομάδες που μιλήσαμε, έφυγα και είμαι ακόμα στο ότι σε σένα και στο ότι θέλω σε σένα και στο ότι μπορεί να το συνεχίσουμε και αυτό, είτε εδώ είτε έξω. Το θέμα είναι. Άμα τραβήξει εδώ, το έξω θα είναι το πιο εύκολο. Θα είναι πολύ εύκολο γιατί εδώ μέσα. Έτσι έλεγα, να το συζητήσω με τα κορίτσια αυτό. Αλλά το θέμα είναι να θέλουμε και οι δύο, γιατί είδαμε κανένα ζευγάρι που βγήκαν έξω και δεν πήγαν και αποτύχανε. Δεν σε γνωρίζω καλά, αλλά έγραψα το όνομά σου γιατί, γιατί ήθελα απλά να σου δείξω το ενδιαφέρον μου. Και πέρα από αυτό, θεωρούσα στο μυαλό μου κατά κάποιο τρόπο ότι μπορεί να ήσουν. Εσύ τι έκανες, προτίμησες να με μειώσεις και σε αυτό το κομμάτι. Να με μειώσεις. Ναι, να με μειώσεις. Δεν το έκανα. Άκουσα να τελειώσω και μετά θα μου πεις ό,τι θέλεις. Θεωρώ ότι. Οκ, μπορεί να μην σου κάνω ούτε σαν ιδανικό σύντροφο, ούτε σαν σεξι άντρα, ούτε σαν ερωτικό κοκκινό δωμάτιο. Αυτά για μένα όλα. Κάτι λένε. Και σε ρώτησα χθες, Χριστίνακη μου. Πες μου έναν λόγο που θες να προσπαθώ να, να σου δείχνω ενδιαφέρον. Έναν λόγο πες μου. Δεν θέλεις να ξέρει κανένας ότι προσπαθείς κάτι ερωτικό μαζί μου. Δεν είμαι για σένα σεξι άντρας. Δεν θέλεις να κάνεις ένα δικό σου κοκκινό δωμάτιο μαζί μου. Δεν είμαι για σένα ο ιδανικός σύντροφος. Οπότε τι θέλεις, ας πούμε. Ποιος ο λόγος να ασχολούμαι. Και χαίρομαι γι' αυτό που όλα βγαίνουν σύντομα και τα καταλαβαίνω. Βγάζω κάποια συμπεράσματα. Καλός ή κακός, τρελός δεν είμαι κι εγώ. Κατανοώ ότι είσαι μέσα στο παιχνίδι μια μισή εβδομάδα. Κατανοώ ότι είσαι 20 χρονών. Αλλά εγώ θεωρούσα πως για 20 χρόνια έχεις αντίληψη και έχεις σταθερή άποψη σε κάποια πράγματα. Και ότι μπορείς να εκδηλώσεις το ενδιαφέρον σου. Αν εμένα μου έλεγες εξ αρχής, όπως είχα ρωτήσει και πολλές φορές και εδώ και εκεί, ότι Παύλο δεν σε βλέπω ερωτικά. Ή ότι ξέρεις τι θέλω να φλερτάρω με άλλους. Ή ότι θέλω να γνωρίσω και άλλα αγόρια, όχι φιλικά που μου έχεις πει, και ερωτικά. Δεν θα έκανα ποτέ μου τίποτα. Δεν θα έδειχνα κανένα ενδιαφέρον. Θα το άφηνα εκεί πέρα, θα σε άφηνα να τους γνωρίσεις πρώτα όλους, να δεις αν σου κάνει κάποιος από αυτούς και αν δεν σου κάνει, θα μπορούσε να έρθει και να τα πούμε. Αν ακόμα ήθελα και αν ακόμα ένιωθα ότι θέλω να σε γνωρίσω. Απλά τα πράγματα. Δεν νομίζω πως μέχρι σήμερα σου έχω δείξει ότι δεν σου δείχνω ενδιαφέρον γιατί μία σε φλερτάρω, μία σε αφήνω, σου παίζω κάποιο παιχνίδι. Είμαι σταθερός, στο δείχνω και στο εκδηλώνω. Από πλευρά σου προς τα εμένα βλέπω πράγματα που δεν με γεμίζουν καθόλου. Ενώ είχα ένα πολύ ωραίο ενδιαφέρον, μια πολύ ωραία διάθεση να περάσω χρόνο μαζί σου, να εκδηλωθώ μαζί σου, μου έχει χαλάσει. Η αλήθεια είναι ότι όταν κάποιον τον θέλει, έστω και λίγο ερωτικά, θα βρω χρόνο. Και εγώ βρήκα χρόνο να τα πω και με τα κορίτσια και με τα όλα, αλλά βρήκα χρόνο να έρθω και να μιλήσω και μαζί σου. Ούτε απομονώθηκα σε κάποιον και σε ξέχασα τελείως. Θέλω να πω ότι όταν νιώθεις για κάποιον έστω και λίγο ερωτικά, βρίσκεις χρόνο και όταν είσαι δίπλα του, δεν βαριέσαι ποτέ. Μπορεί να θέλεις να γνωρίσεις και τους άλλους, όταν είσαι δίπλα σε αυτόν που νιώθεις. Θα σου πω, άκουσε με μάλιστα. Έχεις πει χίλιες φορές μπροστά σε όλους, ο Παύλος. Με κάνει να νιώθει και δείχνει όλους ότι είναι με κτήμα το 1002. Δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό το πράγμα. Αντιθέτως, με το που μπήκε στο σπίτι, πάνε ρώτα όλα μα όλα τα αγόρια, είπα σε όλους, θέλω να τη γνωρίσετε όλοι. Εσύ συνέχεια προσπαθείς να αποδείξεις και να δείξεις ότι δεν έχεις τίποτα μαζί μου. Ναι, δεν έχεις κάτι μαζί μου. Αλλά δεν βλέπω και να δείχνεις ότι θέλεις κάτι να βγει μαζί μου. Αντιθέτως, βλέπω μόνο αρνητικά πράγματα προς τα εμένα. Που εμένα αυτό με ξενερώνει, με κάνει να θέλω να κρατήσω μια απόσταση από σένα και δεν με τραβάει. Ήθελα. Μπορεί να θέλω και ακόμα, αλλά με έχει βγάλει πολλά πράγματα. Πες μου. Αυτό που σε ρώτησα χθες. Πες μου έστω και έναν λόγο, έστω και έναν λόγο που έκανα σωστά που σου εκδηλώθηκα τόσο και αυτό το έκανα γιατί ζήτησες όταν μπήκες μέσα και είπες ότι μ' αρέσει ο άλλος να μου δείχνει ενδιαφέρον και μου το βγάλεις αυτό το πράγμα και μ' αρέσει ο άλλος να με διεκδικεί και προσπάθησα να σε διεκδικήσω. Όπως και είπα ότι αν νιώσω ότι πιέζομαι, ναι. Ότι φεύγω νύχτα. Και εγώ νομίζω όμως ότι δεν σε πίεσα σε κάτι. Μπορείς να πεις πού σε πίεσα. Από ότι... Πού σε πίεσα, λοιπόν, πες μου σκηνικά πώς σε πίεσα. Εμένα... Και δεν ήθελα να φεύγεις εσύ κάπου. Άκουσε μου λίγο, μου έχεις κάνει ένα κλικ που δεν το περίμενα. Okay. Μ' αρέσει πραγματικά η συμπεριφορά σου, δεν έχω κανένα παράπονο. Ναι. Αλλά, Παύλο, είσαι όλη την ώρα κολλημένος πάνω μου. Πού το είδες αυτό, πάνω, δες την τηλεόραση. Αν είμαι όλη μέρα κολλημένος πάνω σου. Κάθε φορά που έρχεσαι εδώ πέρα, είσαι έτσι πάνω. Θέλω να το δείξω. Αυτό το πράγμα που μου λες τώρα, οκ, okay, κράτησε το, αλλά θέλω, αν υπάρχει δυνατότητα, να δείξω αυτό το σκηνικό ότι είμαι πάνω σου, μακωμένος. Θέλω να το δω αυτό το πράγμα. Καλά το λες εσύ.
Μπορεί να το λέω μόνο εγώ, μπορούμε να ρωτήσουμε και τα παιδιά. Σου λέω, καλά το λες εσύ, αλλά θέλω να το δω. Γι' αυτό σου ζήτησα, ότι θέλω να γνωρίσω λίγο και τα άλλα παιδιά. Κατανοώ, κατανοητό αυτό που μου λες, αλλά όχι και δεκτό. Δεν το αποδέχομαι. Επειδή δεν ξέρω, νιώθω λες και έχεις πέσει με τα μούτρα πάνω. Πολύ τσιμπλικό, αυτό δεν το δέχομαι, μου λες, όχι. Ειρένια, ήρθε και είπε τώρα. Μ' αρέσει αυτό και αυτό. Ναι, είπε. Ωραία. Θα σου πω εγώ πολύ απλά. Μ' αρέσει αυτό και αυτό. Ο Τριζόπουλος και ο Τζον. Ναι. Ξέρει πολύ καλά μέσα τη με ποιον θα ήθελε να είναι 100%. Πάρ το ρίσκο, πήγαινε κόκκινο δωμάτιο μαζί. Και κάλεσε τον. Δείξε την επιλογή σου σε έναν από του δύο. Ναι. Ο άλλο έχει τη. Εγώ να κάνω ότι θέλω πω με πάει η ζωή. Εάν δεν σου βγει με τον Τριζόπουλο και θε σε μένα, τότε θα δείξει ενδιαφέρον και αν σου δείξει εγώ σου έδειξα. Αν είμαι αλλού ή αλλού. Έχασε, έκανε μια λάθο επιλογή, κρατά τα θετικά και προχωρά. Ναι. Και τελειώνει η υπόθεση. Ναι. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Έχω χαθεί κι εγώ εδώ μέσα. Κι εγώ. Από τη στιγμή που έχω χωρίσει, έχω χαθεί. Έχω χαθεί κι εγώ. Καλά, είχα χαθεί από πριν. Αλλά τώρα πολύ. Είσαι μια χαρά κοπέλα, δεν μου έχει κάνει τίποτα. Κατάλαβα κάποια πράγματα πολύ νωρί. Δεν θα ξεσπάσω, δεν θα ξεσκάσω κάτι. Στα λέω ευθέω, το κόβω εδώ. Μπορεί να γνωρίσει όλα τα υπόλοιπα παιδιά με όλη την ελευθερία σου και τον χρόνο σου. Και απλά εγώ αποχωρώ. Δεν μ' αρέσει να είμαι αναπληρωματικός, δεν ήμουν ποτέ στη ζωή μου και όταν μια γυναίκα. Με ποιον είσαι αναπληρωματικός. Μαζί σου νιώθω αναπληρωματικός αυτή τη στιγμή και έστω και σε αυτή τη φάση. Σε όλα. Σε όλα. Ναι, πραγματικά στο λέω. Αυτό μου έχουμε κάνει, κάτι για να όχι, έστω, αναπληρωματικός. Έστω και αυτό το φλερτ που υπάρχει. Μου βάζεις κάποιους τίτλους ενώ εγώ δεν σου έχω τάξει τίποτα, δεν σου έχω πει ότι έχω συναισθήματα, δεν σου έχω πει ότι θέλω να είμαστε μαζί. Ούτε εγώ έχω συναισθήματα. Ωραία, τότε για ποιο λόγο έχεις αυτές τις απαιτήσεις από εμένα, εφόσον δεν υπάρχει κάτι μεταξύ μας. Δεν είναι απαιτήσεις. Δεν είναι απαιτήσεις, γλυκά μου. Είναι φλερτ. Υπάρχει ή δεν υπάρχει. Για μένα δεν υπάρχει. Δηλαδή, αυτό σου λέω. Δηλαδή, νιώθεις ότι δεν ανταποκρίνομαι στο φλερτ. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν ανταποκρίνεις. Εγώ. Ναι. Δηλαδή, όταν είμαστε κοντά, δεν ανταποκρίνομαι. Όχι, νιώθω πως δεν ανταποκρίνεις. Όχι. Και με κάποια συμπεράσματα και με κάποια πράγματα που πρέπει να γίνονται πέρα μέσα για να δείξει έστω και λίγο το ενδιαφέρον σου. Στην άλλη, εγώ βλέπω ότι το ενδιαφέρον σου είναι μου σε άλλο ή σε μένα. Έχει χώρο να σου δείξει ενδιαφέρον. Δεν μου έχει αφήσει καθόλου χώρο. Οκ, σου αφήνω το χώρο σου. Ξέρει τι κάνει κάθε φορά. Κάνει εσύ ό,τι μπορεί, μετά σου λέω κάτι και μετά αμέσω θα μου την πει. Εγώ άμα θέλω. Κάλεσε αυτόν, δεν έκανε κάτσε εσύ. 8 μέρες περάσαν για να κάτσουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Σε 8 μέρες. Είδα κάποια πράγματα χθε. Εγώ είμαι κλειστό χαρακτήρα. Okay, δεν βλέπω να είσαι καθόλου κλειστό. Δεν βλέπω να είσαι καθόλου κλειστό. Αντιθέτω. Δεν μου έχει αφήσει μία μέρα να κάνω. Αντιθέτω, είσαι πολύ ανοιχτό χαρακτήρα. Καθόλου κλειστό. Δεν είμαι καθόλου ανοιχτό χαρακτήρα. Το ότι είμαι κοινωνική δεν σημαίνει ότι εξωτερικεύω και τα συναισθήματά μου. Λοιπόν, Χριστίνα, άκουσε με το κορίτσι μου. Δεν μπορώ να καταλάβω τι τρελαίνεσαι. Κόκκινο δωμάτιο. Θα καλέσει όποιον πραγματικά θέλει εσύ και το ξέρει εσύ. Εγώ δεν είπα να μην καλέσετε αυτόν που θέλετε στο κόκκινο δωμάτιο. Ερωτικά. Σας είπα να μην χρησιμοποιείτε το κόκκινο δωμάτιο ως δωμάτιο γνωριμίας. Γιατί δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ ως γνωριμίας. Δεν μιλάω προσωπικά. Μιλάω γενικά. Ποιος το έχει κάνει, ρε παιδιά, αυτό. Το έχουν κάνει πολλοί, ρε εσύ. Το έχουν κάνει πολλοί. Να γίνεται. Λέξη το έχει κάνει μόνο. Άκουσε με, θα σου πω. Όχι, έχει γίνει πολύ. Εγώ θα σου πω. Δεν το κατέβασα στο κεφάλι μου και τα αγόρια όλα συμφώνησαν. Και θέλω να το καταλάβει κι εσύ. Δηλαδή, να γίνει. Δεν θα γίνει. Να ανεβάσει πάνω ένα παιδί το οποίο εντάξει, okay, δεν είχε το γνωρίσει και θε να πει και πέντε κουβέντες παραπάνω. Να γίνει. Σε ένα μικρό βαθμό. Εδώ αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το κόκκινο δωμάτιο γίνεται. Γιατί γελάς. Μ' αρέσει πώς τα λες, έτσι σοβαρά, σαν δικηγόρο, σαν να είσαι η παραγωγή. Έτσι. Μα εγώ αντιλαμβάνομαι ότι το κόκκινο δωμάτιο έχει γίνει δωμάτιο γνωριμίας και όχι ερωτικό κόκκινο δωμάτιο. Δηλαδή, είναι, γιατί έτσι το ακυρώνουμε. Χάνεται η ουσία θα του. Θα σου πω, έξα από το. Να το βάψουμε μπλε, να μην το κάνουμε. Μπράβο. Και το επαναλαμβάνουμε, δηλαδή, δόξα τω Θεώ, έχουμε τόσους καναπέδες και τόσους καρέκλες να κάτσουμε και να ζητήσουμε αυτό που δεν έχουμε γνωρίσει. Θα σου πω, αγάπη μου, έχει απόλυτο δίκιο. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Ναι, μαζί σου. Κάποια στιγμή, αντιθέτως, καταλαβαίνω όλο αυτό που είπες δίπλα και σου λέω, Χριστινάκη, γλυκό. Πάρε τον χρόνο σου, γνώρισε όλα τα παιδιά, ταιριάζει με τον Φάνο καλύτερα, με τον Οντάρη καλύτερα, με τον Βασίλη ερωτικά ταιριάζει καλύτερα. Μαζί μου δεν ταιριάζει. Άφησε το, πάρε τον χρόνο σου, το γλυκό το χρόνο σπάρτονα, το να περιόρισε το χρόνο και άσε με εμένα, δεν υπάρχει ένα πρόβλημα. Εμένα μου φτάνει που το αντιλήφθηκα κάποια πράγματα νωρίς και αυτό τίποτα άλλο. Δεν θέλω να σε πιέσω. Δεν έχεις αντίληψη, πάλι. Μα έχω αντίληψη, μάλιστα πολύ καλή αντίληψη. Θα με αφήσει να μιλήσω λίγο. Πρώτον, τον Οντάρη τον ψήφισα για το κόκκινο δωμάτιο που έκανε στη Ρένια, μου βγάλει μια σεξ πλευρά. Όπως και ο Τζόνι μου βγάζει σε έξι πλευρά και ο Τριζόπουλος επειδή χορεύουν. Ωραία. Εσύ. Χορεύει ο Τριζόπουλος και το ξέρω, για πάνω ρώτησε τον. Δεν νομίζω πως χορεύει ο Τριζόπουλος, κάνεις κάποιο λάθος. Πού είναι γυμναστής εννοώ. Οκ, okay, ναι. Συγγνώμη. Εσένα χορεύω, δεν είναι... έχω δει ακόμα τη σεξ πλευρά σου, οκ. Okay. Okay, θα χορέψω μια μέρα. Δεν σημαίνει ότι όποιος χορεύει είναι σεξ, ωραία. Δεν έχω δει τη σεξ πλευρά σου. Μάλλον δεν βλέπεις καλά, ναι. Μάλλον δεν βλέπεις. Okay. Μάλλον δεν με παρατηρείς. Μάλλον δεν έχεις καθόλου το ενδιαφέρον σου στρίμενο πάνω μου. Το έχεις αλλού γενικά. Άμα ήθελε να παρατηρούσε κάτι. Γιατί εγώ πάνω σου έχω παρατηρήσει κάποιε έξι πλευρέ. Και μπορώ να σου πω, αλλά οκ, δεν υπάρχει λόγο. Δεν θέλω να τι μάθω. Ωραία.
Απλά με έχει βάλει σε ένα τρυπάκι. Δεν σου βάλει ένα επειδή γίνεται κάτι μεταξύ μα ότι πρέπει να ψηφίζω εσένα και να σε. Μα είναι ενδιαφέρον, κορίτσι μου, είναι το φλερτ σου. Είναι ένα άνθρωπο που σε τραβάει αυτή τη στιγμή, που σε ελκύει μέσα στο σπίτι. Ποιον θα ψηφίσει τον γειτονά. Εγώ δεν μου φαίνεται απόδειξη αγάπη να ψηφίσω κάποιον. Δεν υπάρχει καμία αγάπη. Το ενδιαφέρον απόδειξη ότι θέλω κάποιον. Όχι okay, αγάπη. Απόδειξη ότι θέλω κάποιον φαίνεται με μια ψηφοφορία. Εγώ δεν το βλέπω έτσι όμω. Δεν είναι ψηφορία απλή, Χριστίνα. Ωραία, για σένα δεν είναι, για μένα είναι. Ναι, και σου λέω ρε πουλάκι μου γλυκό. Ακούσει, σου λέω, γιατί τρελαίνεσαι, σου εξηγώ όμορφα. Γιατί δεν, εγώ δεν αν είμαι... θέλω κάποιον, ναι. Και πιστεύω κάτι για κάποιον. Εγώ σου λέω, το δείχνω με πράξεις, είμαι απόλυτα ξεκάθαρη. Όχι, δεν είδα καμιά πράξη από σένα, ούτε μισή πράξη δεν είδα, προς το πρόσωπό μου. Και σου λέω ότι, στο ξαναλέω για μια τελευταία φορά, γιατί δεν χρειάζεται να το κουράζουμε παραπάνω. Δεν είμαι ο σεξ άντρας για σένα. Δεν είμαι το ερωτικό κόκκινο δωμάτιο για σένα και ούτε και το ιδανικό, ο ιδανικός σύντροφος για σένα. Ποιος ο λόγος να προσπαθώ, σε ρώτησα και δίπλα. Έναν λόγο θέλω να πεις. Απλά δεν σε προβληματίζει το γεγονός ότι ο Θάνος έχει δείξει το χαρακτήρα του και πέντε πράγματα που είναι. Γιατί τα δείχνει σε όλες μας. Το ίδιο. Εγώ αυτό είμαι ο Φάνος. Ο Φάνος είναι ο Φάνος. Εσύ το μόνο που έχεις κάνει. Έπρεπε να κάνω σε όλες. Έπρεπε να κάνω σε όλες. Εγώ αυτό είμαι, Χριστίνα. Αυτό δεν σου κάνω. Ναι, δεν σε έχω γνωρίσει και δεν έχω δει ποια χαρακτηριστικά σου είναι. Σε αυτά που έχω στο μυαλό μου. Οκ, okay, δεν είμαι στο μυαλό σου. Το έχω καταλάβει, κορίτσι μου. Άφησε το. Τα άλλα δεν θα πες. Δεν έχω. Ότι σκέφτομαι να την ψηφίσω για αποχώρηση. Όχι. Γιατί το σκέφτομαι εγώ, είμαι σίγουρη. Γιατί το ξέρεις αυτό για μένα, γιατί είμαι αντικειμενικός. Τελείως. Όχι, σίγουρα με ψηφίζεις. Δεν πιστεύεις ότι θα το έκανα. Όχι. Για ποιους λόγους. Μου αγαπάς. Άλλη αγάπη. Και άλλο. Θα σου ψηφίσω. Να σου πω, τι διέκρινε σε μένα. Είναι πολύ πιθανό. Να ψηφίσεις. Ναι, ωραία, θα με στεναχωρούσε, δεν θα σου έλεγα τίποτα. Εντάξει, θα καταλάβει. Πού θες να καταλήξεις. Κάνω ό,τι θες. Εμένα με ενδιαφέρει η σχέση μας μετά από εδώ. Όχι, βεβαίως. Ναι, είναι οκ. Okay. Ναι, θα έρθω. Λοιπόν. Έφυγε επιτέλους. Έλα, ρε. Κατερίνα, εγώ το έβγαλα, το έθεσα αυτό σαν φάση τέτοια. Γιατί. Εντάξει, το σκέφτηκα. Πέρασε το μυαλό μου γιατί δεν το ψήφισα την κοπέλα μου. Και ήξερα ότι θα είναι αντίπαλή μου. Ψήφισα να πει Ζένια που ήξερα ότι θα είναι αντίπαλή μου γιατί και εγώ. Όπως και εσύ, θέλω να και μαμίσω από στα βάθη. Κάνω αυτό που μου αρέσει και μας κράζουν όλοι. Ναι, απλά δεν έχεις ακούσει τη μεριά μου. Θα την ακούσω. Αυτό άμα με έπαιρνε τηλέφωνο ο καθηγητής. Και μου έλεγε ο γιος σου, θα σε ακούσω. Εννοείται. Και, θα σου. Και μου πει ο γιος σας έκανε αυτό και αυτό. Θα πήγαινε και δεν του έλεγα τι λέτε, βγάλετε την αποβολή. Θα έλεγα βάλτε άλλη μια μέρα, γιατί συμφωνώ μαζί σας. Και έλα στη σπίτι μου. Είσαι δίκαιος, το ξέρω. Απλά και στην τρέση για τη ζωή μου. Σου λέγα, εμένα με ενδιαφέρει να έχω. Κάνε ό,τι θέλει. Αλήθεια. Δεν θα πληγωθώ. Θα πληγωθώ αν φύγω από το σπίτι. Θα στεναχωρηθώ να με ψηφίσει, αλλά να το κάνει για αυτό το λόγο. Όχι επειδή δεν με έχει πιάσει στην καρδιά σου. Δεν με... Αυτό δεν αλλάζει. Αυτό. Και θέλω να συζητήσουμε το μόνο που έχω να σου πω, Γιάννη, είναι ότι καλά έκανε και ακού την καρδιά σου. Καλά κάνει και ακού την καρδιά σου. Εννοείται ότι θέλω να είσαι χαρούμενη. Πιστεύω με την ταπεινή μου άποψη ότι μπορείς να κάνεις ένα πιο όμορφο χειρισμό. Ναι, ήξερες μέσα σου. Ήξερες μέσα σου. Νομίζω ότι ήξερες μέσα σου. Μπορείς να πεις. Έγινε αυτό που σου έδωσε μέσα στο δεύτερο. Γιατί έβαλα την αυτό μου στη θέση του απλά. Χριστίνα μου, γλυκά, άκουσε με να δεις. Σου μιλάω πολύ όμορφα και πολύ ευγενικά αυτή τη στιγμή έτσι, και σου λέω κάτι απλά. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν παίρνω καμιά ανταπόκριση από σένα. Ότι σε αυτό το, έστω και σε αυτό το φλερ δεν σου λέω ότι είναι κάτι παραπάνω. Είμαι μόνος μου. Okay. Δεν μου αρέσει αυτό. Δεν μπορώ να νιώθω ότι στο μυαλό σου εγώ είμαι αναπληρωματικός. Δεν υπάρχω καθόλου. Εσύ εκδηλώνεσαι, θυμήθηκες μία φορά να εκδηλωθείς. Όχι, okay, δηλαδή, το λάθος μου. Δεν μπορεί είμαι τόσο εκδηλωτική όσο εσύ. Okay. Σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρομαι ή ότι δεν θέλω. Δεν ενδιαφέρεσαι, όχι. Δεν ενδιαφέρεσαι και δεν θέλεις. Εγώ έτσι θέλεις είμαι σαν χαρακτήρα. Δεν ενδιαφέρεσαι, όχι, θέλεις άλλο. Έτσι είναι ο χαρακτήρα μου, ρε Παύλο. Okay. Δεν μπορείς να με αλλάξεις και να με κατηγορείς. Δεν θα σε αλλάξω, απλά θα αποχωρήσω. Δεν καταλαβαίνεις ότι εγώ δεν είμαι τόσο εκδηλωτική. Δεν θα σε αλλάξω. Δεν θα σε αλλάξω. Δεν ήσουν έτσι. Αυτές επειδή μία φορά εκδηλώθηκες εσύ πιο πολύ από και όλους, και έτσι σημαίνει ότι εγώ πρέπει να πέσω στα πατώματα για σένα. Έτσι, αυτό το πράγμα μου λες, γιατί λες εγώ και έτσι, να πω εκδηλώ και δεν το έχω ξανακάνει. Μα σου λέω απλά ότι, απλά τα πράγματα, όπως ήμουν πριν και πάλι, με την κοπέλα που είχα φλερτ, έβλεπα ένα ενδιαφέρον από αυτήν, έτσι. Είτε ήταν η Ρεγκίνα, είτε ήταν η Καταρίνα. Υπήρχε κάτι. Επειδή εγώ δεν ναι, σε κυνηγάω, όμως οι άλλες, όχι, δεν το κυνηγάω. Η Ρεγκίνα πήγε στο σπίτι για σένα. Ούτε, δεν έχει σημασία. Και η Καταρίνα μπήκε, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Υπήρχε μια έλξη. Μαζί σου δεν νιώθω έλξη. Καταλαβαίνεις. Και δεν θέλω να φωνάζει. Απλά δεν νιώθω ότι δεν υπάρχει κάτι απέναντί σου προς τα εμένα. Δεν σου ρίχνω καμιά ευθύνη. Ωραία, αυτό αντιλήφθηκα. Δεν έχεις καταλάβει ποια μάλλον, είναι. Μάλλον δεν έχεις καταλάβει. Ή δεν έχω καταλάβει. Ή έχω καταλάβει πάρα πολλά. Ένα από τα δύο είναι. Ή δεν έχω καταλάβει τίποτα. Ωραία. Ή έχω καταλάβει λοιπόν, πάρα πολλά. Εγώ σου ξαναλέω ότι είμαι κλειστός χαρακτήρας. Ναι. Ότι θέλω περισσότερο χρόνο από σένα να εκδηλωθώ. Okay. Ότι θεωρώ ότι δεν είχα κάποιο ναι. περιθώριο να δείξω κάτι τώρα από εκεί και πέρα. Αν θέλεις. Άκουσε να δεις. Να το δεις, οκ. Okay. Αν θέλεις να το τελειώσεις, πες το μου να τελειώσεις αυτή τη συζήτηση. Αυτό σου λέω τώρα. Ότι από μένα προσωπικά
Δεν θα δεις άλλο ενδιαφέρον. Θα σε αφήσω να πάρεις όλο τον χρόνο σου, ό,τι θέλεις, από εδώ και πέρα. Εγώ δεν θα σε πιέσω πλέον καθόλου. Ωραία. Κάνεις ό,τι νομίζεις. Αν νομίζεις ότι θέλεις να μου δείξεις ενδιαφέρον από μόνη σου, μπορείς να το κάνεις. Δεν θα σου πει να το κάνεις. Κοίτα, εγώ όταν ξεκίνησα να έχω κάτι με τον Bill, ένιωθα ότι έχω κάτι, οκ. Okay. Δεν είπα ότι με επηρεάζεις, δεν με επηρεάζεις, αλλά αποθαρρυνόμουν λιγάκι από την δική του συμπεριφορά. Συγγνώμη για αυτήν την σαν επηρεασμό ήταν. Κακώς επηρεαστήκατε. Δεν ξέρεις πώς θα γινόταν. Κακώς από μεριά σας επηρεαστήκατε, γιατί έδειξε ότι είστε δύναμη. Κακώς από μένα που έκανα το λάθος με τον αυτό. Ναι, ήταν, είναι άλλο κομμάτι. Δεν το ήξερα ότι ήταν τόσο. Είναι άλλο κομμάτι. Ένιωσε πολύ άβολα με τον Μαρία, αλλά είχε δίκιο. Άλλο κομμάτι αυτό. Έγινε καλύτερος. Άλλο κομμάτι αυτό όμως. Περίμενε. Τέλος πάντων, με έφερνε σε μια φάση που έτσι ένιωθα πολύ. Γυρνούσα στο σπίτι πολύ πιεσμένη. Με επηρέαζε πάρα πολύ συναισθηματικά. Όταν με ενδιαφέρει άλλο και μου αρέσει, θέλω να είμαι καλά. Κατάλαβες. Με επηρέαζε πολύ θετικά ή πολύ αρνητικά. Οπότε είδα ότι δεν βγαίνει αυτό, ότι δεν μου πάει το συνέστημα, να σου πω έτσι, ότι θέλω κάτι ήρεμο. Δεν μου πάει το συνέστημα το έντονο, γιατί σίγουρα κάποια στιγμή θα στραβώσει με τον άλλον, οκ. Okay. Το θέμα είναι ότι δεν θα είσαι συνέχεια τέλεια. Εγώ δεν μπορώ να το διαχειριστώ, όταν με τον άλλον είμαι πολύ κοντά και νιώθω πολύ έντονα, με παίρνει πάρα πολύ από κάτω, είμαι πολύ ευαίσθητη. Οπότε λέω στο σπίτι που είμαι, προτιμώ να έχω κάτι πιο λογικό, δεν σου λέω να μην τον θέλω τον άλλον, αλλά πιο λογικό, πιο ήρεμο, πιο. Ο έρωτας του πάθος, κάτι καλό, κάτι σωστό, κάτι που μπορεί να έχει μέλλον. Είπα να το δοκιμάσω. Εσύ τους έχεις δείξει κάτι μέσα στο σπίτι τον καιρό που είσαι. Ναι. Και επειδή σε σέβονται, δεν θέλουν. Όχι, και αυτό είναι επειδή έχετε μια φιλία παραπάνω. Νομίζω ότι εσύ τους έχεις δείξει. Ότι με θέλεις κατά κάποιο τρόπο και έχεις πει και έχεις εκδηλωθεί κατά καιρό ότι θέλεις να φλερτάρω με εμείς οι δύο. Ότι υπάρχει ένα φλερ. Ναι. Υπάρχει ένα φλερτ. Αυτό σου λέω ότι εγώ δεν τον νιώθω το κορίτσι. Έχω δηλώσει επίσης ότι εγώ δεν ανήκω σε κανέναν εδώ πέρα. Δεν ανήκω. Τέλος. Εμένα, αυτό σου εξηγώ κι εγώ. Εσύ λες ότι υπάρχει φλερτ. Εγώ λέω ότι δεν υπάρχει. Πιστεύω πως υπάρχει το φλερτ από μεριά μου μόνο. Και σου λέω λοιπόν, το κόβω εδώ, το αφήνω όπως είναι. Δεν έχω κάτι μαζί σου προσωπικό. Δηλαδή, εγώ όταν ήμουν μαζί νιώθω ότι ήμουν τελείως ψυχρή και αλλού για λίγο φορά και δεν είχαμε περάσει ούτε μία φορά καλά. Πολλές φορές μπορεί να έχει περάσει καλά, μπορεί να έχει περάσει καλά, αλλά νιώθω ότι πολλές φορές ναι, ήσουν αλλού τέλος. Κοιτούσε αλλού, σου μιλούσε, έβλεπε αλλού. Επειδή ένιωθα μηχανία. Εντάξει, τώρα δεν σε κοιτάω. Σου λέω, μπορεί να κάνω. Τώρα δεν σε κοιτάω αυτές τις μέρες που έχουμε έρθει λίγο πιο κοντά. Αυτές τις μέρες γίνανε άλλα πράγματα που μακρύνουν με άλλο τρόπο. Για μένα αυτά εδώ, έστω και αυτές τις λεπτομέρειες, μου δείχνουν κάποια πράγματα. Και σου λέω πολύ όμορφα ότι απλά εγώ πλέον με αυτά που άκουσα από σένα δεν θέλω ούτε να σε ξαναπιέσω, ούτε να σε φέρω σε δύσκολη θέση. Νιώθω ότι δεν υπάρχω στο μυαλό σου καθόλου στο ερωτικό κομμάτι. Δεν μου αρέσει αυτό. Αναπληρωματικός δεν ήμουν ποτέ στη ζωή μου. Δεν θέλω να είμαι. Αναπληρωματικός σε... γιατί σου είπα ότι θέλω κάποιον άλλο. Σε όλα, σε όλα. Ακόμα και στο κόκκινο δωμάτιο, ακόμα και σε αυτό το σεξ. Γιατί, ναι, γιατί να μην ανεβάσει λίγο τον άνθρωπο που φλερτάρεις. Έστω και λίγο. Λοιπόν, καταρχάς, συγγνώμη για τον τόνο της φωνής μου. Δεν χρειάζεται να μου ζητάς συγγνώμη. Απλά σου λέω ξεκάθαρα την πράγματα. Μπορώ να τελειώσω. Μπορείς να τελειώσεις. Αλλά πρώτον, δεν με αφήνεις να τελειώσω. Εντάξει. Με διακόπτεις συνεχώς. Ναι. Και δεύτερον, επειδή πραγματικά είμαι πολύ ξεκάθαρη. Εντάξει. Και προσέχω πάρα πολύ τι λέω και τις πράξεις μου. Φωνάζω γιατί αυτή τη στιγμή νιώθω ότι με πνίγει το δίκιο και ότι δεν μπορώ να βρω το δίκιο μου απέναντί σου. Εγώ μπορώ να νιώθω το πράγμα. Δεν έρχεσαι καθόλου στη θέση μου. Δεν θέλω να έρθω στη θέση σου. Επειδή εσύ δεν παίρνει τη δικιά μου θέση. Εγώ μπαίνω στη δική σου. Δεν παίρνει καθόλου στη δικιά μου θέση. Αν μπαίνει να καταλάβει ότι αυτό που μου κάνει είναι μειονεκτικό, είναι ότι με μειώνει, είναι ότι με προσβάλλει, το καταλαβαίνει. Ναι. Αν μπει στη θέση μου, αυτό θα καταλάβαινε. Ότι με προσβάλλει, ότι με μειώνει. Δηλαδή, εγώ χόρευε δύο φορέ η Ρένια και τη ζήταγε στα live και τη έλεγε εδώ πέρα. Δεν ξέρει κάτι. Καλά. Καλάθια. Εμένα μου το είπαν ξεκάθαρα, πότε στο live προκάλεσε. Ναι, προκάλεσε και ήρθε και σου χόρευε και τέτοια. Okay. Μπορείς να και εδώ πέρα μια χαρά. Και τι έγινε, ναι, και. Ανταποκρινώσου. Και. Να μην πω κάτι. Και πες μου και. Έβλεπα την αδιαφορία σου και έκανε την πλάκα μου. Και την άλλη. Με τη Ρένια κάνω πλάκα. Καιρό, όχι τώρα. Χαβαλέ. Ωραία, εντάξει, εγώ θα πάω να τρίβω με σ' άλλους και να κάνω πλάκα. Δεν υπάρχει πρόβλημα, έχει κάνει άλλα πράγματα. Σιγά. Αυτό εδώ με τη Ρένια που βλέπει, που είδε καταρχήν, ήταν χαβαλέ. Δεν ήταν η πρώτη φορά. Ωραία, ήταν πλάκα, αστείο. Γνωρίζεις από πλάκα. Εγώ που να ξέρω τι νιώθεις. Ξέρεις πολύ καλά, δεν νιώθεις τίποτα. Ξέρω. Έχω ξεκαθαρίσει με τη Ρένια. Έχω ξεκαθαρίσει. Αφού ήταν λες ότι ωραίο αυτό δηλαδή. Αφού λες ότι έβλεπες. Με τη Ρένια έχω ξεκαθαρίσει πολλές φορές πολλά πράγματα. Δεν υπάρχει λόγος να το συζητά αυτό το πράγμα. Και σου λέω απλά κάτι. Αν θέλεις να δείξεις κάτι. Μπορείς. Το τι κάνεις εδώ πέρα με τον καθένα και ποιος είσαι, δεν το γνωρίζω εγώ. Εγώ είμαι εδώ πέρα μία εβδομάδα. 10 μέρες. Νομίζω ότι στις 10 μέρες μπορώ να σε κρίνω.
Μπορώ να το βγάλω. Αν είσαι ο ιδανικός άντρας για μένα σε 10 χρόνια. Αλλά το φάνηκε τον έβγαλε ιδανικό άντρα για σένα. Ναι, το τεκμηρίωσα όμως σε 10 χρόνια για να παντρευτώ. Οκ, παντρέψου λοιπόν σε 10 χρόνια. Κάνε και το φιλέρωσαντε τώρα για να κάνει την αρχή. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Σου έρχομαι τα καλύτερα. Αλήθεια σου λέω. Θέλω να περάσει καλά στο σπίτι. Μακάρι να βρει κάποιον άνθρωπο. Πού θα είναι όλα αυτά για σένα. Γιατί είναι ο μοναδικός που έχω καταλάβει το χαρακτήρα του, διότι σε όλες τις κοπέλες φέρεται το ίδιο και δείχνει τα ίδια χαρακτηριστικά. Okay. Εγώ δεν μπορώ να φέρω σε όλες τις κοπέλες το ίδιο. Θα φέρω όμορφα σε κοπέλα που με ενδιαφέρει. Δεν μπορώ να φέρω σε όλες τις γυναίκες το ίδιο. Γιατί για μένα όλες οι γυναίκες δεν είναι το ίδιο. Δεν μπορώ να βάλω όλες σας σε ένα καλάθι. Γιατί άμα το έκανα, θα ήμουν ένας γκομενιάρης, θα ήμουν μια πεταλουδίτσα, πώς λένε μελισσούλος, πώς λέγανε τα ζώνια, χίλιους δυο. Δηλαδή το εγώ δεν είμαι, ναι. Θεωρείς γκομενιάρη. Ο Φάνος έχει τον τρόπο του. Εγώ δεν είμαι ο Φάνος, είμαι ο Παύλος. Απλά τα πράγματα. Την πρώτη φορά πιέστηκα γιατί συζήτησα μαζί του και μου είπε τύπου ότι δεν με φιλάς. Κάπως έτσι, μου το είπες κι εσύ. Ψιλομάγος. Μετά έγινε αυτό που ήμουν εδώ. Μία μέρα πριν μου το είπε αυτό, την επόμενη μου το είπε εσύ. Εγώ δεν έχω ακούσει τη συζήτησή σα αυτή. Δεν έχει σημασία. Στο είπε μία μέρα από πριν. Δεν έχει καμία σημασία. Απλά εγώ ένιωσα λίγο ότι. Γιατί δεν μου βγαίνει. Μια φορά συμβαίνει. Γιατί δεν μου βγαίνει. Σα πω, την δεύτερη φορά ήταν όταν εγώ με τον καλά τη Ρεγκίνα και αυτά είδα μια αντίδραση που δεν μου άρεσε. Ότι το έκανε επειδή στο παιδί. Με είδε να έχω απομακρυνθεί, επειδή δεν ήμουν καλά. Και αντί να έρθει κοντά μου, απομακρύνθηκε και αυτό. Κατάλαβε και λέω γιατί δεν έρχεται κοντά μου που δεν είμαι καλά. Ψιλοπάγωσα πάλι λίγο. Δηλαδή αυτό το συν που είχα το βήμα μπροστά, μετά το έκανα πίσω. Και το τελειωτικό ήταν στον καλά, που έγινε ό,τι έγινε. Εγώ δεν επηρεάστηκα τόσο. Επικίνδυνο ήταν πιο επηρεασμένο συναισθηματικά. Δεν ξέρω για ποιον λόγο. Με οποιοδήποτε λόγο. Εγώ δεν επηρεάστηκα τόσο. Και μετά πήρα το μήνυμα που με χώρισε μετά τον καλά. Θέλω να σου πω κάτι ακόμα. Έγινε αυτό με το κόκκινο δωμάτιο. Είπα να μην το δώσω καν σημασία, να το αφήσω έτσι. Δεν περνάνε οι ώρες. Εγώ είμαι λένε... απολύτως ξεκάθαρη ότι το δωμάτιο με τον Μπιλ δεν εντάξει. Ήταν ερωτικό. Okay. Εσύ το λες, εγώ το βάζω στο μυαλό μου απλά. Δεν ήθελα να το κάνω. Παίρνω αυτό. Έτσι είναι και δεν με ενδιαφέρει αν πιστεύεις κάτι άλλο και αν πιστεύεις κάτι άλλο. Όχι. Έτσι είναι αυτό που λέω εγώ είναι, γιατί εγώ ήμουν εκεί μέσα με τον άλλον και εμείς ξέρουμε τι νιώθουμε και τι όχι. Εγώ έβλεπα απλά. Θεατής, από κάτω. Εσύ έβλεπες και δεν μπορούσες να καταλάβεις. Μπορώ να καταλάβω. Σου το εξηγήσαμε και δύο. Όχι, δεν είναι σωστό. Άκουσέ αυτό που με λίγο, κορίτσι μου. Μου το λες, το δέχομαι. Το παίρνω και το βάζω στο μυαλό όχι, μου και το κρατάω. Είναι αυτό που δεν σου σημαίνει λέω. Πως αυτό. Είναι όχι, αυτό δεν θα μου πεις εσύ αν είναι αυτό που μου λες. Θα νιώσω μόνος μου. Αν το νιώσω, θα σου πω είναι αυτό που μου λες. Δεν το νιώθω. Γιατί βλέπεις παντού φαντάσματα, Παύλο. Είναι αυτό που σου λέω. Το καταλαβαίνεις ότι είναι αυτό που σου λέω. Σε κοιτάω στα μάτια και σου λέω. Δεν ήταν ερωτικό. Ήθελα να τον γνωρίσω.